Λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 7. Καφές και κομπιούτερ, η εκπομπή που όλοι αγαπήσατε. Ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για το freelancing. Πριν μιλήσουμε για το freelancing, θα μας πει ο Δημήτρης κάτι ενδιαφέρον. Δημήτρη. Λοιπόν, πριν μπω στο ενδιαφέρον θέμα για σήμερα, γιατί δεν είναι fact σήμερα, θέλω να πω ότι το podcast έχει πάρει τελική μορφή. Είμαστε δεύτερη σεζόν, έχουμε καταλήξει, έχουμε editor, τα έχουμε όλα, είμαστε ready to go. Ωραία, τώρα πάμε στο πολύ ωραίο θέμα που έχω για σήμερα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά βγήκε ένας generator τύπου νταλή, τύπου Adobe Firefly ε, για εικόνες και ήταν της Google. Τώρα σε 24 ώρε, μέσα σε 24 ώρε, ε, το κάνανε shutdown, το κλείσανε. Γιατί έγινε αρκετό δώρο, δηλαδή έγινε ψηλομήν. Και ο λόγος ήταν για το ότι είχε πολλά, πολλά θέματα political, δηλαδή είχε θέμα ας πούμε, με το να σου κάνει generate ε, μαύρους, ε, να σου κάνει generate τέλος πάντων πράγματα τα οποία δεν είναι ηθικά σωστά, είχε κάποιες συγκεκριμένες εντολές ε, και ο κόσμος το τρόλαρε πάρα πολύ με τα αποτελέσματα που έβγαζε, με πράγματα που δεν έκανε. Ε, δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα και να συνεχίσω περαιτέρω, αλλά ναι, ήταν ένα ευχάριστο 24 ώρο που κυκλοφόρησαν πολλά memes. Τι γνώμη έχετε για, το, για όλο αυτό που έγινε? Ε, εγώ το θεωρώ πολύ αναμενόμενο. Φαντάζομαι η Google βγάζει και πολλά πράγματα στη φόρα γρήγορα, ώστε να προλάβει την OpenAI που είναι αρκετά μπροστά πιστεύω οπότε είναι αναμενόμενο να κάνει και τέτοια λαθάκια, αλλά κάτι παρατήρησα κι εγώ και όχι είχα, είχα γελάσει αρκετά με κάτι memes που είδα στο twitter Καλά εγώ πιστεύω ότι είναι, έχει να κάνει με τους ανθρώπους ε, δηλαδή με το που βρουν την ευκαιρία θα τρολάρουν κάτι θα το τραβήξουν από τα, από τα μαλλιά και θα κάνουν τα πάντα χειμωριστικά Λοιπόν Δημήτρη θες να συμπληρώσει κάτι ή ξεκινάμε όχι. Αυτό ήταν σύντομο. και okay, ένα ευχάριστο μήνυμα για το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Λοιπόν, freelancing. Ωραία. Εργάζομαι ω ελεύθερο επαγγελματία για κάποιον. Ω εξωτερικό συνεργάτη. Δεν προσλαμβάνει η εταιρεία. Δημήτρη, ξέρω ότι ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία πριν 3-4 χρόνια. Θα ήθελα να σε πρωτού σε ρωτήσω τι χρειάζεται να, να κάνει για να ξεκινήσει να δουλεύει ω ελεύθερο επαγγελματία στο χώρο μας θα ήθελα να, να μου πεις τα συναισθήματα ποιες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό σου όταν δεν το είχες ξανακάνει και ήξερες ότι υπάρχει ο πελάτης ή οποιοδήποτε λόγος που θα χρειαστεί θα θέλει κάποια δουλειά σου για κάποιον συνεχόμενο καιρό και θα χρειαστεί εσύ να του κόψεις μια απόδειξη δηλαδή ένα, ένα τιμολόγιο Οπότε, φαντάζομαι έμοιαζε ε, λίγο όλο σαν ένα μεγάλο βουνό. Πες μας λίγο για τα συναισθήματά σου πρώτα. Οκ. Ε, okay. Ήταν αρκετά τρομακτικό το να πρέπει ξαφνικά να γίνεις ελεύθερος επαγγελματία και να στη τιμολόγια και να έχεις λογιστή και όλα αυτά ακούγονται όντως βουνό. Ε, δεν είναι τόσο ακραίο, θα πω σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τώρα το βλέπω από μακριά. Ε, είμαι και σε μικρή ηλικία σχετικά. Δεν είναι πολύ σε αυτή την οικία όπου έχουν ε, ε, ανοιχτά βιβλία. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Τα πρώτα συναισθήματα ήταν ναι, σίγουρα ότι ε, ε, είναι μακρύ ο δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα για να καταλήξει να είσαι μια, μια νόμιμη ατομική επιχείρηση. Να μπορεί να κόψει τιμολόγια. Οπότε, νομίζω ότι όπω όλα τα πράγματα, πρωτού ξεκινήσει να τα κάνει, σου μοιάζουν πάρα πολλά. Όταν τα έχει καταφέρει, όταν πλέον κολυμπά λίγο μέσα σε αυτό κοιτάς πίσω και βλέπεις ότι τελικά όλα ήταν λίγο πιο εύκολα, αν κατάλαβα σωστά. Ναι, πλέον είναι ρουτίνα, δηλαδή δεν, δεν με δυσκολεύει τίποτα, το έχω συνηθίσει. Πολύ ωραία. Και θέλεις να μας πεις τι χρειάζεται, ας πούμε. Είμαι εγώ, έχω, θα πω ότι έχω τελειώσει το λύκειο, ξέρω να κάνω ιστοσελίδες και κάποιο θέλει να με πάρει να του κάνω κάποια ιστοσελίδα, αλλά θέλει νόμιμη. Έχει κάποια επιχείρηση, οπότε χρειάζεται χρειάζεται να γίνουν όλα νόμιμα. Τι κάνω, Πώ ξεκινάω και ποια είναι η διαδικασία, Οκ, okay. αρχικά πρέπει να βρει ένα λογιστή, ο οποίο θα, θα σου πει ανάλογα με την ηλικία σου, τι δικαιώματα έχει, τι χρειάζεται να κάνει για να ξεκινήσει την ατομική σου επιχείρηση. Ε, χρειάζεται να πληρώσεις κάποιε κάποιες διαδικασίες ή κάποιους φακέλους τους οποίους θα ανοίξει την εφορία. Ε, αυτά είναι σίγουρα πράγματα που θα σου πει ο λογιστή σου, δεν θα μπω σε τέτοια τεχνικά της, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα όλα, έχει περάσει καιρό. Αλλά ναι, το πρώτο βήμα είναι αυτό, ότι βρίσκεις ένα καλό λογιστή, προτείνω κάποιον ο οποίος είναι σχετικά μικρός η ηλικία για να ξέρει πώς λειτουργούν κιόλας ε, οι εφαρμογέ για να κόβει τη μολόγια, να είναι λίγο μέσα στα πράγματα, να σε βοηθήσει αρκετά. Άρα δεν πας με τον οικογενειακό λογιστή που κληρονόμησε από του γονεί. σου. Όχι, σίγουρα όχι. <laughs> ε, άρα θεωρείς ότι ένας πιο νέος λογιστής είναι λίγο πιο πολύ μέσα στα πράγματα, φαντάζομαι ξέρει πλατφόρμες ή δεν ξέρω, ξέρει γενικά τον τρόπο εργασίας, ή από αυτή την άποψη το, το προτείνει. Ε, σίγουρα αυτό και θα σου πω, ας πούμε, εγώ βρήκα λογιστή ανάλογα με το πόσο κοντά ήταν από εκεί που έμενα, με Google Reviews, με το να ψάξω να έχει κάποιο site. Ε, ξέρεις, πολύ απλά πράγματα που όπως μια κανονική επιχείρηση, δηλαδή θα ψάξεις να δεις 5-10 πράγματα πριν αφήσει τα λεφτά σου εκεί, πριν εμπιστευτείς mm. κάποιον, ακριβώς το ίδιο mm. review. Ωραία, άρα κρατάμε το ότι στο χώρο μας είναι σημαντικό προτείνουμε ο λογιστής να είναι σχετικά digital θα το πω εγώ ε, να έχει κάποια review στο google να έχει κάποια στο σελίδα δηλαδή ναι να μην είναι ένα μαγαζάκι έχω λογιστικό γραφείο και εκτός από το δρόμο και την ταμπέλα μου δεν με βρίσκεις πουθενά Α, ακριβώς. Ωραία εδώ θέλω να πω εγώ λίγο σχετικά ή να μας πεις εσύ Δημητρή για το πως βρίσκει πως ποιε είναι οι πιθανότητε να βρει δουλειά ω freelancer, αν εξαιρέσουμε το ότι έχει κάποιε γνωριμίες ή κάποιο φίλο φίλου φίλου, τι επιλογέ υπάρχουν ώστε εγώ, έχω ανοίξει τα βιβλία μου, να βρω κάποιον πελάτη, κάποιον ο οποίο θα μου δώσει λεφτά για να το φτιάξουν στο σελίδα, όπω είπα. Οκ. Okay. Ε, πριν από αυτό, θέλω να κάνω ένα μικρό disclaimer. Δηλαδή, πλέον έχει γίνει πολύ της μόδας το να είσαι freelancer και κανένας δεν θέλει πλέον να πάει στο γραφείο και να πάρει μια ε, υποτυπώδη εμπειρία. Steps τα οποία θεωρώ απαραίτητα και μπορεί να κάψει, ε, θα πω σε εισαγωγικά, κάποιες ευκαιρίες και κάποιες συνεργασίες μέσα, μέσω της απειρία του σαν freelancer. Οπότε προτείνω πρώτα να κάνει όλα τα υπόλοιπα, πρώτα να νιώθει σίγουρο σαν freelancer και μετά να ψάξει πελάτες. Ωραία, έχοντα κλείσει αυτό τώρα, θα πω ότι μπορεί να ξεκινήσει από το να βρει agencies. Συνήθω είναι καλέ εποχέ, π.χ. καλοκαίρια, άμα θε να βρει κάτι εφήμερο. Υπάρχουν πολλέ εταιρείε όπου θέσει φεύγουν σε άδεια. Ε, υπάρχουν και αλλά μπορεί να υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασία. Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα, ένα mail, να δείξει ότι είμαι αυτό, έχω αυτό το portfolio μου, αυτέ είναι οι δουλειέ μου και να έρθετε σε μια επικοινωνία μια λύση είναι αυτή. Άμα, ας πούμε, δεν θες να πας σε κάτι του εξωτερικού. Θες να πας σε κάτι εγχώριο. Ε, αυτό είναι πολύ ωραία πάσα. Γιατί θέλω να ρωτήσω και... Διακόπτω. Πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μου δημιουργήθηκε απορία. Πρόσφατα στη δουλειά άκουσα ότι οι εταιρείε προτιμούν τους freelancers πιο πολύ. Γιατί είχαμε μια κουβέντα με ένα παιδί ο οποίο δούλευε σε εταιρεία και τον είπαν για να, για να σε κάνουμε πρόσληψη θα προτιμούσαμε να είσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας mm. και ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Εγώ αυτό φαντάζομαι είναι σίγουρα οι αποζημιώσει λόγω απόλυσης, τέτοια πράγματα. Δηλαδή άμα δεν κάνει fit στο ρόλο τους είναι πολύ πιο εύκολο να αποδεσμευτούν από εσένα. Δεν σου πληρώνουν ασφάλειες, είναι, είναι αρκετά τα benefits νομίζω η συνεργασία με ένα freelancer είναι πολύ πιο ελεύθερη τύπου μπορεί και να μην σε πληρώσουν και πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα γι' αυτό. Απ' την άλλη θεωρώ όμως υπάρχουν και θετικά στο να δουλεύεις ως freelancer για κάποια εταιρεία γιατί είσαι λίγο πιο αφεντικό του εαυτού σου. Σίγουρα έχεις κάποιες υποχρέωσεις απέναντι σε αυτόν που σε πληρώνει αλλά είσαι λίγο πιο ευέλικτος στις άδειε, δηλαδή μιλάς με άλλο, σε άλλο επίπεδο με τον εκάστοτε εργοδότη. Και σίγουρα το ασφαλιστικό που είπε ο Δημήτρης, δηλαδή πολύ λιγότερα έξοδα, φαντάζομαι. Ε, λοιπόν, θέλω να πω κάπου εδώ ότι για να είσαι freelancer υπάρχουν και εκτός από το ότι μπορείς να βρεις πελάτες από, από κάποια σύμπτωση ή να ψάξεις ενεργά είτε κοντά μπορείς, υπάρχουν και πλατφόρμες στο, στο, διαδίκτυο στις οποίες κάνεις λογαριασμό, κάνεις κάποιο προφίλ, ποστάρουν κάποιοι που θέλουν κάποια δουλειά κάποιες θέσεις είτε πιο μακροχρόνιες, πιο μεγάλα project, είτε one time job, τύπου θέλω να μου φτιάξει ένα logo και έχει τη δυνατότητα να βρεις και άτομα από το εξωτερικό. Το πρόβλημα σε αυτές τις πλατφόρμες είναι ότι, ότι πολλές φορές αμφισβητείται η αξιοπιστία του freelancer. Δηλαδή, εσύ όταν ξεκινάς δεν έχεις ούτε μεγάλο portfolio, ούτε, ούτε, κάποια, κάποια reviews, ο, οποιοδήποτε προφίλ, κάτι να δείξεις γιατί ο άλλος να σε εμπιστευτεί. Θα ήθελα να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος για να αποκτήσει ο εργοδότης μια παραπάνω εμπιστοσύνη σε κάποιον νέο freelancer αρχικά όσο περνάει ο καιρός και ανεβαίνουν τα ρεβιού σου, φαίνεται στο προφίλ σου ότι έχεις πάρει 5-10 δουλειές τα πράγματα γίνονται σίγουρα πιο εύκολα. Κωνσταντίνε? Ε, εγώ πιστεύω αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις το προφίλ σου όσο το δυνατόν πιο συμπληρωμένο, να έχεις πολλές λεπτομέρειες για, δουλειά, για τα τι δουλειές έχεις κάνει, που τι project έχεις δουλέψει, Και έτσι ώστε να δείξεις την εμπειρία σου, παρόλο που δεν φαίνεται στην εκάστοτε εφαρμογή ότι δεν έχεις αστεράκια, δεν έχεις τίποτα, γιατί δεν έχεις ακόμα πάρει project πάνω σου, να φαίνεται το, το ιστορικό σου, από μόνο σου, ότι έχεις δουλέψει. Έτσι ώστε όταν θα μπει ο άλλος να σε δει, παρόλο που δεν έχεις κάποιο project στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη στο σελίδα να τον πείσει. Συμφωνώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, με αυτό. Mm. Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό εξαρτάται και λίγο όμως από την πιάτσα του, της κάθε πλατφόρμας. Δηλαδή το πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις απλά σε δουλειές. Γιατί δεν λειτουργούν όλες οι πλατφόρμες το ίδιο. Αλλά όσον αφορά τα ratings, πιστεύω ότι η λύση είναι αυτή. Ότι είναι να παίρνει μικρά projects, κάπω έστω να του στείλει ένα sample, ακόμα και αν σου έχουν δώσει μόνο το description, εσύ να του στείλει κάτι ολοκληρωμένο. Προφανώ μην επενδύσει πολύ χρόνο, αλλά έστω να δουν ότι προσπάθησε γι' αυτό, ότι έφτασε κοντά. Είναι ένα καλό τρόπο που ίσω μπορεί να πάρει τη δουλειά. Είναι αυτό το λίγο έξτρα που θα κάνει. Άρα κρατάμε ότι πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω, είναι και αυτό που, που πιστεύω και εγώ ότι ε, όπως είπες στείλε ένα δείγμα αντί να γράψεις απλά ή να κάνεις αίτηση στείλε ένα δείγμα του πως το φαντάζεσαι, αυτά αρκετά σε επίπεδο σε design. Ε, μετά σε προγραμματιστικό μπορείς να κάνεις κάποιο demo ανάλογα δηλαδή μην επενδύσεις πάρα πολύ χρόνο αλλά άμα έχεις επένδυση κιόλα, γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες σου, πρέπει να είσαι ένα κλικ πιο μπροστά από άλλους. Να κάνω ε, και σε αυτό γιατί πάλι μου δημιουργήθηκε μια απορία. Ε, στις συγκεκριμένες εφαρμογές ε, φορολογείς κανονικά ή όχι. Τις εφαρμογές θέλει, τώρα εγώ είμαι στο Upwork, κάνεις verify τα στοιχεία σου, βάζεις ε, αφημί και τέτοια ώστε παίρνει ένα check ας πούμε ότι είσαι verified. Έχω ακούσει πολλέ ιστορίε όλα συγκεκριμένα από το Upwork, από έναν εργοδότη μου, ότι είχε κάποιον freelancer από το πάλι που τον οποίο το βρήκε στο Upwork, αλλά δεν ήταν verified και τέτοια. Οπότε του έστελνε μηνύματα τύπου να του στείλει κρύπτο και τέτοια. Και ναι, ε, αυτά. Άμα ψάχνει κάποια σοβαρή δουλειά, χρειάζεται να τα έχει συμπληρωμένα αυτά. Το οποίο είναι ακόμα ένα πράγμα το οποίο ανεβάζει τι πιθανότητέ σου στο να βρει κάποια δουλειά. Εγώ θυμάμαι ότι συγκεκριμένα στο Apple, ας πούμε δεν με άφηνε καν να λάβω χρήματα από τον εργοδότη ε, αν δεν ήμουν verified οπότε έπρεπε να ανοίξω γρήγορα τα βιβλία μου για να μπορέσω να πληρωθώ. Τώρα δεν ξέρω μπορεί να έχει αλλάξει αυτό. Ναι. Μα δεν νομίζω. Νομίζω οι εταιρείε αυτές γενικά θα υπήρχε μεγάλο θέμα το αν ήταν απλά λεφτά δεξιά και αριστερά θέμα φοροδιαφυγής κλπ. Αλλά μπορεί να ξεκινήσει να κάνει απλά και χωρί να τα έχει κάνει. Πάρε μια φορά μια δουλειά. Και μετά ανοίξει τα βιβλία. Δηλαδή, θεωρώ, προσέξτε, κακιά συμβουλή <laughs> το να ανοίξει βιβλία πριν ξέρει ότι, ότι έχει κάποιον πελάτη ή κάποιον εσύ το υποψήφιο πελάτη. Γιατί όπω και να έχει, αυτά έχουν κόστο. Το άμα σου δεν έχει κανέναν πελάτη μέσα στο μήνα, την ασφάλειά σου και τα λοιπά θα χρεωθεί κανονικά. <laughs> Δημήτρη, κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα που σου αρέσει που θα πρότεινε για design, Για designers. Θα πρότεινα το Upwork για μία σταθερή δουλειά μου. Θες να βρεις κάτι που θα είναι με contract, που θα έχετε μία σύμβαση ας πούμε εξάμεινη ή κάτι τέτοιο. Ε, τώρα για one-time projects θα πρότεινα το 99designs, mm. αλλά πλέον είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να σε δεχτούν. Πρέπει να σε verified σε άλλες mm. πλατφόρμες, πρέπει να έχεις ένα... Πολύ άξιο προφίλ, να έχει followers, να έχει likes, να φαίνονται τα projects. Είναι, είναι αρκετά δύσκολο γιατί πλέον δεν, δεν δέχονται εύκολα άτομα μέσα στην πλατφόρμα. Αλλά αυτέ τι δύο έχω να προτείνω εγώ. Δηλαδή τώρα, Fiverr και Freelancer.com δεν τα προτείνω γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχει χαλάσει, έχει χαλάσει λίγο η πιάτσα με το να μπορεί να κάνει απλά ή όποιο θέλει. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία βλέπει ότι έχουν κάνει απλά σε μια δουλειά δεν ξέρω χιλιά άτομα και δυσκολεύουν και τα άτομα που βάζουν τις δουλειέ εκεί πέρα. Οπότε, ναι, προτείνω τις άλλες δύο, λόγω φήμης κυρίως και λόγω αξιοπιστίας. Ναι, ε, εδώ να πω ότι στο Fiverr νομίζω ότι ε, πολλοί designers γενικά, freelancer από άλλες χώρες, με πολύ χαμηλότερους μισθούς, ε, έχουν πάει τις τιμές από τα πράγματα πολύ χαμηλά. Οπότε, λέμε εμείς, κοίτα να βρεις κάποια μικρή δουλειά, κάποια που να μην πληρώνει πολύ, απλά να χτίσει λίγο το προφίλ σου, αλλά και αυτό νομίζω ότι πλέον είναι αρκετά δύσκολο στο Fiverr, δηλαδή πρέπει όντως να το προσπαθήσεις πολύ και ακριβώς αυτό όταν βλέπεις ότι έχουν κάνει απλά 100 άτομα, βλέπεις ότι οι πιθανότητες είναι λίγες. Ε, εγώ θέλω να προτείνω εδώ, έχω πολύ καλή εμπειρία με το Upwork, σε σχέση με το Fiverr είναι για πιο μακροχρόνια δουλειά, Δηλαδή, το Fiverr είναι πιο πολύ για one-time projects. Θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι, θέλω να μου κάνει μια μετάφραση ή ένα logo. Το Upwork είναι σε θέλουμε έξι μήνε να δουλεύει μαζί μα γιατί φτιάχνουμε αυτό. Και από το Upwork προκύπτουν και πολλές πιο, πολύ πιο μακροχρόνιε συνεργασίε. Αυτή είναι η εμπειρία η δικιά μου. Το 99 Design το έχω χρησιμοποιήσει ω ότι έχω βάλει να μου φτιάξουν design. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον concept του ότι λες εσύ τι design θες και ότι μπαίνουν άτομα και φτιάχνουν διάφορα design και εσύ διαλέγεις ας πούμε τον νικητή και πληρώνεις μόνο σε έναν για το design που σου αρέσει. Ακριβώς. Εκεί, εκεί γίνεται σφαγή, είναι δυσκολό τα πράγματα. Ε, θα ήθελα να πω, Δημήτρη, ως freelancer, να μας πεις λίγο κοινά patterns που κάνουν οι πελάτες. Ας πούμε, για να καταλάβεις τι εννοώ, είχα πάρα πολλούς πελάτες ή πελάτες υποψήφιους πελάτες οι οποίοι είπαν θα, σε, θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Ήταν τόσο σίγουροι, δεν επικοινωνήσαν ποτέ. Μετά, μετά από καιρό κατάλαβα ότι είναι πολύ κλασικό φαινόμενο. Πώς φαίνεται. Ναι, ε, ναι, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, κάνει... πρόσφατα είχα ένα περιστατικό στο Upwork. Ε, ήταν ένα one-time project. Επικοινώνησε, μου έστειλε, θέλω να κάνουμε αυτό, θέλω να κάνουμε εκείνο. Ε, εγώ κιόλας το είδα το μήνυμα, ήταν βράδυ, ξεκίνησα και όλοι το δουλεύω την ίδια στιγμή. Μέσα σε μισή ώρα της είχα στείλει κάτι πολύ ε, αξιοπρεπές. Ε, αυτή εξαφανίστηκε, δεν ξανεπικοινώνησε, επικοινώνησε, η δουλειά πήγε στράφη. Ε, εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή συμβαίνουν, συμβαίνουν διάφορα πολλές φορές. Mm. Όταν κάποιο έχει δώσει προκαταβολή... Ε, το σκέφτεται πολύ μετά. Θα σου ζητήσει χίλιε αλλαγέ, mm. μόνο και μόνο γιατί σου έχει δώσει κάποια λεφτά. Αυτά είναι κλασικά φαινόμενα στο freelance. Mm. Να τα περιμένετε. Το περίεργο είναι και ότι άτομα που σου έχουν δώσει προκαταβολή θα εξαφανιστούν. Ναι, το, ναι. το έχω συναντήσει και αυτό αρκετέ φορέ. Ωραία, λοιπόν, αυτά σχετικά με το freelancing και τι πλατφόρμε. Τώρα να πάμε σε μια υποκατηγορία του freelancing. ή ε, τέλο πάντων, θα πούμε ότι είναι κοινό. Και εδώ θέλω πολύ να μιλήσω Κωνσταντίνο και είναι για, για την πρόσκληση φίλων που θα σου πούν το έλα να φτιάξουμε κάτι μαζί ή έχουν κάποια ιδέα για κάποιο project και θα θέλουν να την κάνετε μαζί είτε γιατί δεν είναι προγραμματιστές είτε γιατί θέλουν κάποιον συμπαραστάτη θα το πω Κωνσταντίνη ποια είναι η εμπειρία σου ε, Καλά αυτό νομίζω είναι συχνό φαινόμενο όλος ο κόσμος ξέρω, όλοι σε έναν καφέ που έχουμε κάτσει κάποιο είχε μια ιδέα και έπιασε όλη την παρέα να πει ε, Μάγκε, έχω μια ιδέα πώ θα γίνουμε είναι εντάξει, πολύ κλασικό φαινόμενο. Ε, το πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι οι ιδέε καλέ είναι. Το θέμα είναι να έχει και, και διάρκεια, να έχει consistency. Αυτό που γίνεται συνήθω είναι ότι έχουν ε, την ιδέα, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, έχουν το motivation εκείνη τη στιγμή, το οποίο σε δύο εβδομάδε εξαφανίζεται και δεν ολοκληρώνεται τίποτα στην ουσία. Είναι hype, δεν είναι motivation. Αυτό είναι το θέμα. είναι hype, ναι, ναι. ναι. Απλά ξέρει. Είναι. Σωστά, Δημήτρη, με διόρθωσε. Αυτό ακριβώ ψάχνω να πω. Ε, είναι πολύ σύνηθε φαινόμενο. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω και μόνος μου έχω ξεκινήσει άπειρα project τα οποία δεν έχουν τελειώσει ποτέ έτσι. Δηλαδή, mm. πολύ μικρότερα και πολύ μεγαλύτερα. Ναι, ναι. Απλά συνήθω είναι αυτό που ξέρει, ξεκινά και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα απογοητεύεσαι και σταματάς. Έχει, έχει υπάρξει κάποιο project με φίλο... Τέλο πάντων, ανεπίσημο, θα πούμε, που έχει πάει αρκετά μακριά. Ναι, έχω αρκετά project που είχαν, πήγαν αρκετά μακριά. Απλά δεν έχει σημασία αν είχαν πάει αρκετά μακριά. Σημασία έχει ότι δεν ολοκληρώθηκαν. Οπότε είναι σαν να μην ξεκίνησαν ποτέ. Άρα, άρα λείπει, α πούμε, στη λείπει. δουλειά πα κάθε μέρα γιατί είσαι αναγκασμένο και πληρώνεσαι. Αυτό που είναι να το κάνει τον έξτρα χρόνο σου, ε, σου λείπει από εκεί το κάτι να σε κάνει να πρέπει να αφιερώσει κάθε. Είναι αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει είναι ότι, είναι ξεκινάς κάτι, έχεις ε, την όρεξη να το κάνεις, απλά δεν βλέπεις τα αποτελέσματα άμεσα. Και όσο περνάει ο καιρό, απογοητεύεσαι, απογοητεύεσαι, απογοητεύεσαι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει. Ωραία. Και οι περισσότεροι που σα έχουν πει για κάποιε ιδέε του κάτι να ξεκινήσετε, είναι προγραμματιστέ, έχουν Περισμένοι. να προσφέρουν κάτι στο ε. project, ή είναι το φτιάξτε το, εσύ και άφησε τι πωλήσει σε μένα. Ε, ή την προώθηση. Έχουν να προσφέρουν. Συνήθω οι ιδέε αυτέ ήταν ε, από προγραμματιστέ, οι οποίοι λέγαμε να το ξεκινήσουμε. Ναι, ναι, με στην όρεξη. Πρώτη μέρα καλά, δεύτερη μέρα καλά, μία εβδομάδα καλά. Δεύτερη μέρα θα μπούμε να κάνουμε το project. Α, εσύ, σήμερα δεν μπορώ, μου τυχε κάτι. Την άλλη μέρα ναι. κάνει αυτό. Ε, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Ξεκινάνε δηλαδή δικαιολογίε και αυτό έχει ω αποτέλεσμα mm. να μην ολοκληρωθεί ποτέ εγώ, εγώ έχω πάω σε εμπειρία με πολλού που δεν ήταν προγραμματιστέ, αλλά πάντα ήθελαν εγώ να φτιάξω τι ιδέε και αυτοί θα αναλάβαναν μετά τι πωλήσει. Δηλαδή, τύπου Νίκο, εσύ τώρα τρει-έξι μήνε, δεν ξέρω, Φτιάξε αυτό που σκέφτηκα εγώ και μετά εγώ θα το πουλήσω. Καμία εγγύηση. καν αν θα πουληθεί αυτό ή οτιδήποτε. Αλλά να και... πούμε και πάνω σε αυτό που λες Νίκο ότι μετά παίζει ρόλο και πώ θα σπάσω τα ποσοστά. Μιλάμε πολύ σε ένα υποθετικό σενάριο γιατί σε μένα έτυχε να το ναι. συζητήσουμε και αυτό. Ε, και πέφτανε κορμιά. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, μάλλον για κάτι που δεν κάνει έχει ξεκινήσει, α πούμε. Και... Ναι. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι στην αρχή έμπαινα σε ιδέε και ξεκινούσα και τι έπαιρνα πιο ζεστά. Πλέον έχω τη στρατηγική ότι αφιέρωσε μια φορά ένα-δύο μήνε να το κάνει. Ωραία. Και τότε θα με έχει πείσει ότι όντω είναι κάτι το οποίο εννοεί. Σου έχει φύγει το hype και θε όντω να το κάνουμε. Okay. Μόνο τότε Τσι είμαι πάνε. μέσα. <laughs> ε, ωραία. Άρα, μου λε, έχει κάνει κάποια τέτοια project. Υπήρχαν διαφωνίε με φίλου. Δεν ξέρω τώρα πόσο κοντά ήσασταν πάντα. Και πώ τι χειρίστηκε. Όπως αυτό με το πώ πάνε τα ποσοστά. Δηλαδή, τι γίνεται. <laughs> το. το... Οι διαφωνίες Το αποφασίζετε κυρίως... μέσα σε ένα ring. Όχι, όχι. Οι διαφωνίε κυρίω ε, με μένα είναι ότι αυτό που με ενοχλεί παραπάνω, πιο πολύ απ' όλα, δεν θα βάλω τι ε, μετοχέ γιατί προφανώ μιλάμε για κάτι που είναι ακόμα στα, στα σκαριά. Το πρόβλημα Ευχαριστώ. είναι, ναι, δεν, δεν μάλλον για τι μετοχέ τόσο πολύ, όσο για το όταν λέμε κάτι ότι πρέπει να γίνεται, πρέπει να γίνεται. Εκεί αρχίζω και τηλτάρω. Δηλαδή, άμα πούμε ότι η Παρασκευή θα έχουμε κάνει αυτά και Παρασκευή δεν είναι αυτά έτοιμα, θα σε ψάξω μία-δύο, την τρίτη ξενερώνω και δεν ασχολούμαι καν. Δηλαδή, αυτή είναι η Και τεχνικέ διαφορέ, τύπου εγώ λέω να το κάνουμε έτσι, εσύ λες να το κάνουμε αλλιώ. Ε, Ποιο αποφασίζει. Ναι, τεχνικέ διαφορέ δεν προλαβαίνει να έχει γιατί εξαφανίζονται και του ψάχνει και λε που πήγανε. Οπότε δεν μου φτάνει σε το πώ θα γίνει. Δεν έχουμε φτάσει ποτέ εκεί. Ωραία, Δημήτρη, κάτι που θα ήθελε να προσθέσει πάνω στο θέμα, πριν το κλείσουμε. Είχα κι εγώ παρόμοιε εμπειρίε. Εντάξει, πλέον δεν μπαίνω καν στη διαδικασία του. Ξέρεις αυτό που είπες, ε, συζητάνε, ξέρω ότι σε δύο ώρες θα το έχουν ξεχάσει, αν όχι το άλλο πρωί, οπότε το αφήνουμε εκεί. <laughs> <laughs> Ωραία, νομίζω ότι έχουμε όλοι πάνω κάτω τις ίδιες εμπειρίες. Ε, καλύψαμε το σοβαρό part που είναι το freelancing, το ελαφρύναμε λίγο το κλίμα με τις εμπειρίες μας από φίλους και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας, θα τα πούμε στο επόμενο.